καθαριότητα στους ιδιώτες είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης? Εγώ τα τελευταία 24 ώρα έχω μιλήσει δύο φορές με αφορμή τη συναντήση μου με την Ομοσπονδία και με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης. Είμαστε πολιτικά αντίθετοι, διότι θεωρώ ότι αντιστρατεύεται τον βασικό πυρήνα του ρόλου που καλείται να παίξει η αυτοδιοίκηση σε τοπικό επίπεδο, που είναι η διαχείριση σε αυτό το επίπεδο της αποκομιδής των απορριμμάτων. Και ξέρετε, η διεθνής εμπειρία λέει ότι όταν αυτές οι υπηρεσίες εκχωρούνται σε ιδιώτες, έχουμε μεγαλύτερο κόστος για τους πολίτες και δεύτερον χειρότερες συνθήκες εργασίας, όχι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι αυτό έχει φανεί. Προσέχτε, γιατί λοιπόν είναι άλλο πράγμα η αντίθεση και άλλο πράγμα, γιατί η αντίθεση υπήρχε μέχρι τώρα και άρα, τα δύο χρόνια. Άρα δύο τρόποι υπάρχουν για να σταθείς απέναντι σε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πρώτα απ' όλα πολιτικά να μην το διευκολύνεις, και αυτό βέβαια αυτή η ευθύνη αφορά και τον κάθε δήμαρχο ξεχωριστά, διότι εκείνος παίρνει την απόφαση για το τι θα κάνει. Και το δεύτερο είναι να δεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπάρχει πώς θα οχυρώσεις και δεν θα αφήσεις να εξελιχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Τρόικα έχει λόγο σε αυτό το θέμα? Μισό λεπτό. Θα σας πω για το περιβόητο άρθρο 61 του νόμου Ραγκούση, το οποίο έδινε την δυνατότητα, δίνει την δυνατότητα να δοθούν αυτές οι υπηρεσίες σε ιδιώτες. Ήδη αυτό το άρθρο έχει τροποποιηθεί, διότι παραπέμπει σε προεδρικό διάταγμα που δεν ισχύει πια. Και ο καινούριος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις που υπάρχει από πέρυσι το καλοκαίρι προβλέπει μια σειρά άλλες διαδικασίες και δεν αναφέρεται σε αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες. Άρα βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό που είχα πει εγώ στη συνάντησή μου και προς τους εργαζόμενους της ΠΟΕΟΤΑ είναι ότι ελάτε να το συζητήσουμε. Η θέση της κυβέρνησης είναι αρνητική σε αυτή την προοπτική. Βεβαίως υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα ήταν αποκαλυπτικότατος. Περίπου είπε ότι για μένα τους εργαζόμενους δώστε τους τα δουλευμένα και χαιρετίστε τους, χάσαν τις θέσεις εργασίας, τι έγινε, προχωράμε με ιδιώτες οι οποίοι θα αναλάβουν αυτόν τον τομέα. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μια έτσι σκληρή ιδεοληψία. Κύριε Υπουργέ, για έναν δογματισμό, ας πούμε, και μια ανεβαίνει. Η Τρόικα έχει λόγο σε αυτή την υπόθεση? Η Τρόικα γιατί να έχει? Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω γιατί έχει λόγο για όλα τα θέματα. Ακριβώς. Η Τρόικα τελικά έχει λόγο εκεί που της δίνεις τελικά. Διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι εάν δεν συνεχώς θέτουμε κάποια όρια, κάποιοι είναι ικανοί, εξυπηρετώντας και συμφέροντα, να παρεμβαίνουν πλέον στην καθημερινότητα από το Α ως το Μ, για ό,τι γίνεται. Είναι αυτό που λένε το micromanagement. Κύριε Σκουλέτη, όχι, δεν έχει η Τρόικα δυνατότητα. Κύριε Σκουλέτη, το πρόγραμμα που έχουμε υπογράψει, η συμφωνία που έχουμε κάνει, αφορά κάποιους στόχους, έχουμε συμφωνήσει για κάποιες επιλογές, κάποια μέτρα, έως εκεί. Το θέμα των ιδιωτών είναι ένα θέμα, αλλά Μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο το βασικό. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το Σύνταγμα και το άλλο είναι η ικανότητα της κυβέρνησής σας να εκπληρώνει τις υποσχέσεις της απέναντι στους εργαζομένους. Το πρώτο ζήτημα είναι το συνταγματικό. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται. Είπατε ότι ήταν ευνηδιαστικό αυτό που προέκυψε με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Σύνταγμα δεν ευνηδιάζει κανένα. Εκεί είναι οι διατάξεις του κοιμόμενες και οι κυβερνήσεις εντέλονται να τις υλοποιούν. Το πρώτο ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που εσείς από τον περασμένο Ιανουάριο θέσατε ζήτημα μετατροπών των συμβάσεων από ορισμένους αιωρίες του χρόνου, υπήρχαν κάποιοι, πολλοί μάλλον, πριν το Ελεκτικό Συνέδριο που σας προειδοποίησαν ότι αυτό που λέτε είναι λάθος. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι το Σύνταγμα και ο ευνηδιασμός. Δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Και το δεύτερο είναι η ικανότητά σας να ικανοποιείτε τις δεσμεύσεις σας απέναντι στους εργαζομένους. Γιατί το λέω αυτό? Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, έχετε αλλάξει τρεις φορές θέση για τους συμβασιούχους. Τον Ιανουάριο στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής, που για πρώτη φορά αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετατραπούν. Τον Ιανουάριο του 2017. Του 2017. Να μετατραπούν οι συμβάσεις από ορισμένους σε αορίστου. Τότε δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Η θέση της κυβέρνησης ήταν, διαβάζω και τη φράση σας στην Επιτροπή, η πραγματική σχέση αυτών των εργαζομένων είναι σχέση αορίστου χρόνου που πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή. Αυτό το είπατε τον Ιανουάριο. Και το επαναλάβατε τον Απρίλιο, πριν την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου και πριν βεβαίως καταλήξουν και οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Καταλήγει η αξιολόγηση, υπάρχει απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών και λέει άλλο πράγμα. Λέει ότι το ΑΣΕΠ
ή κάποιο άλλο όργανο θα αξιολογήσει ποιοι από αυτούς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μετά θα ζητήσουμε πολιτική συνένεση. Δεύτερη θέση. Και έρχεστε σήμερα από το ορισμένου σε αορίστου και λέτε 8 μήνες και μετά δεν έχω καμία δέσμευση για το αν θα είσαστε μόνιμοι υπάλληλοι μέσω του διαγωνισμού και σωστά ενδεχομένως ότι θα υπάρχουν θέματα της συνταγματικότητας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός. Οι άνθρωποι αυτοί, για τους οποίους δεν πρέπει να πούμε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί τους παρατηρούμε κάθε μέρα στον δρόμο, με σκυμμένα κεφάλια, με σκαμμένα πρόσωπα, βγαίνουν στα 4 ώρα τα χαράματα, τους ακούμε πολλές φορές από τα σπίτια μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι λέει το άρθρο 103 του Συντάγματος και αν απαγορεύεται ή αν δεν απαγορεύεται. Μεροκάματα ζητούν. Εσείς όμως ξέρετε. Και σε αυτό το εξάμεινο αλλάξατε 3 φορές άποψη. Είστε υπερήφανος λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε το ζήτημα? Θα σας πω, αισθάνομαι απολύτως συνεπής και καλά κάνετε που το λέτε, διότι μας δίνει την δυνατότητα εσείς να διευκρινίσουμε. Εσείς και εγώ προσωπικά. Εγώ ρωτώ για την κυβέρνησή σας. Και η κυβέρνηση. Γιατί λέω ότι υπήρξε μια αλλαγή μετά την δίνει, αξιολόγηση. Κάνατε την ερώτηση, αφήστε εντάξει. Τώρα να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να συγχαίουμε το πρόβλημα των δεκάδων συνταξιούχων συμβασιούχων στην αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο τομέα με την συγκεκριμένη περίπτωση των οκταμηνητών συμβασιούχων στην καθαριότητα. Τους περιλαμβάνεται στην αρχική υπόθεση? Όχι, όχι. 30.000 τα. Έχω δώσει πάνω από 10 συνεντεύξεις, έχω κάνει δηλώσεις, έχω μιλήσει στην Βουλή, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις και πάντοτε το διαχώριζα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτά είναι. Λέγατε ότι δεν θα μονιμοποιηθούν. Λέγαμε λοιπόν, εγώ στους συγκεκριμένους ανθρώπους, όσους φορές τους συνάντησα και στην ΠΟΕΟΤΑ, είπαμε ότι εμείς αυτό που εγγυόμαστε είναι την εργασία τους μέχρι 31/12. Όπως προβλέπετε από την τελευταία παράταση που είχε γίνει. Με ρυθμίσεις κατά παρέκκληση. Μιλάτε για τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Και γιατί το λέμε αυτό? Ναι, δεν είναι δικές σας, αλλά της κυβέρνησης είναι. Διότι είναι τελείως διαφορετική. Μισό λεπτό. Είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος δουλεύει 5, 6, 7, 8, 10, 15 χρόνια. Δεν είναι υπερβολή. Στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, στο πρόγραμμα φροντίδα ηλικιωμένων, στα ΚΔΑΠ, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, στη λυρική σκηνή, διατροφολόγοι στα νοσοκομεία. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι συμβασιούχοι με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις. Δηλαδή. Αφήστε λίγο να σας πω την πρότασή μας. Αφήστε. Με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις που καλύπτουν κατ' ουσίαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εμείς τους ονομάζουμε, το παραλάβαμε αυτό. Είτε αν θέλετε για λόγους, δεν ξέρω παλιότερα, γιατί τώρα εντάξει, έχουμε το σκανάρισμα του μνημονίου. Παλιότερα γιατί γινότανε? Για να εκβιάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί για να μπορούν ομυρία, να τους έχουν ομοίρια. Ομοίρια λοιπόν. Πράσινη και γαλάζια ομοίρια λοιπόν. Κυρίως πράσινη. Το ξέρετε καλά. Πράσινη και γαλάζια ομοίρια. Μισό λεπτό λοιπόν. Μισό λεπτό. Εγώ να δεχτώ το πρόβλημα. Δεν ολοκλήρωσα την προσέγγιση. Όχι, επειδή είναι σε αυτό ακριβώς το θέμα. Εγώ να δεχτώ το πρόβλημα, το κληρονομήσατε. Σας το κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και λέμε εμείς τώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή να το λύσουμε. Ακολουθήσατε όμως και εσείς την πεπατημένη. Όχι. Ανανεώσατε 2 φορές συμβάσεις. Μην τον μπερδεύετε. Καλλιεργήσατε προσδοκίες και ελπίδες και τώρα δεν είστε σε θέση να τις υλοποιήσετε. Αυτό το θέμα. Δεν καλλιεργήσαμε καμία προσδοκία για ανθρώπους που περάσανε 18 μήνες, 24 μήνες. Και σας λέω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν καθίσουμε και διαμορφώσουμε τη λύση για την μεγάλη εικόνα, για αυτούς όλους τους ανθρώπους που λέμε, θα βάλουμε κάποια κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι όποιος πέρασε με μια σύμβαση από το δημόσιο ή από κάποιο δήμο, αυτομάτως παίρνει το διαβατήριο για να γίνει μόνιμος. Και έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αφενός το Σύνταγμα, το οποίο το ρητά λέει ότι δεν μετατρέπονται οι συμβάσεις σε αορίστου σχέσεις εργασίας. Από την άλλη, έχουμε και μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει, κύριοι, δεν μπορείτε να κάνετε κατάχρηση της πρακτικής και της έννοιας της σύμβασης, διότι αυτό υποκρύπτει άλλο είδους σχέσεις εργασίας. Και αυτό που είπα απευθυνόμενος και προς τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ελάτε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε κάτω 7, 8, 10 κριτήρια, να συμφωνήσουμε, να ζητήσουμε από τα ΣΕΠ να αναλάβει, και αυτό ακριβώς είπα, για να είναι κάτι πιο αδέκαστο, πιο αντικειμενικό, τον ρόλο της πιστοποίησης στη βάση των κριτηρίων που θα διαμορφώσουμε, ποιοι εκπληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, και να πάμε να διαπραγματευτούμε έξω και να τους πούμε κάτι. Κοιτάξτε κύριοι, αυτοί ήδη εργάζονται. Δεν πρόκειται για νέους διορισμούς. Μην ακούτε αυτά που λένε τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση με την Τρόικα, ότι για νέο κομματικό στρατό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ελάτε να δούμε, και
Έτσι όπως είναι αποτυπωμένος ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στο δημόσιο, το μόνιμο προσωπικό και οι συμβασιούχοι, να δούμε ποιοι από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις να ανέβουν πάνω από την μπάρα. Να γίνουν μόνοι. Υπουργέ, δεν υπάρχει κόστος σε αυτή την περίπτωση. Εδώ η Τρόικα σας είπε, μετά το τέλος της αξιολόγησης, η Τρόικα μας είπε ότι δεν θέλω... είπε ότι αυτή τη στιγμή έχετε στο δημόσιο τομέα, πέρσι το 2016 είχατε 71.042 συμβασιούχους, τον Ιανουάριο του 2017 είχατε 74.879, αυξήθηκαν, και η Τρόικα σας είπε θα μείνετε με 52 έως 53.000 εξαιρουμένων όσοι θα διορίζονται στους προσφυγικούς καταβλισμούς, στις ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου, και λέτε τώρα θα βρούμε πρόβλημα με τους υπολείπους. Εδώ σας λέει μειώστε. Όχι. Πώς θα τους πείσετε? Εμείς συμφωνήσαμε για έναν αριθμό. Ναι. Το τι εσωτερικές αλλαγές γίνεται δεν μπορεί να τις προβλέψει κανείς και δεν μπορεί να μας επιβάλλει κανείς τα κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τους αναπληρωτές καθηγητές. Αυτοί επί χρόνια έχουν μια συγκεκριμένη σχέση. Προσλαμβάνονται για κάποιους μήνες. Δεύτερον, έχουμε εποχιακούς. Αυτούς θα τους πάρετε μέσω ΕΣΠΑ. Μισό λεπτό. Και πάλι, αφού προχτές είχε ανακοίνωση ο κ. Δραγασάκης ότι θα πάνε μέσω ΕΣΠΑ ένα πληρωτές. Έχουμε εποχικούς. Ναι, αλλά είναι μέσα αυτό το νούμερο που λέτε. Ναι, αλλά μέσω ΕΣΠΑ, όχι με σύμβαση δημοσίου δικαίου. Δεν το αναφέρετε το νούμερο αυτό. Άρα λοιπόν από αυτό το νούμερο πρέπει να βγάλουμε τους αναπληρωτές. Γι' αυτό σας λέω, μην πιάνετε όσοι είναι στο μητρό των συμβασιούχων, να το αναλύσουμε λίγο. Να δούμε από ποιες κατηγορίες. Ξέρετε όμως τι λέτε τόση ώρα, ότι τους άλλους θα τους μνημοποιήσουμε, αλλά στην καθαριότητα δεν μπορούμε. Μισό λεπτό. Θα έρθω και στο εξής. Θα έρθω και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Λέμε λοιπόν ότι. Να δούμε ποιες λοιπόν περιπτώσεις πληρούν κάποια κριτήρια. Η καθαριότητα είναι κάτι πολύ 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 συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα γιατί πληρώνεται με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Δεν βαραίνει ούτε τους προϋπολογισμούς των Δήμων, ούτε τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό. Το πληρώνουμε εσείς, εγώ, εμείς όλοι μέσα από τους λογαριασμούς μας του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έχετε δει. Δημοτικά τέλη. Ο κανόνας τι λέει? Ότι κύριε, μπορείς να προσλάβεις τόσους ώστε τα έσοδα που έχεις από αυτά τα ανταποδοτικά τέλη να καλύπτουν το κόστος αυτό. Αυτόν τον κανόνα εμείς κοιτάμε ως Υπουργείο να μην διαταράσετε. Τώρα, οι Δήμαρχοι αντιλαμβάνομαι και η πραγματικότητα μας δείχνει ότι υπάρχουν και εποχικοί. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μια τουριστική περιοχή όπου ξαφνικά από 10.000 ο κόσμος γίνεται 200.000 για 3-4 μήνες, προφανώς θα έχουμε εποχικούς συμβασιούχους στην καθαριότητα ή ξέρω εγώ, στον καθαρισμό των παραλίων ή να βαγωσώστες ή στην πυρασφάλεια και όλα αυτά. Αυτά δεν πρόκειται να καταργηθούν, αλίμονο. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι όμως τι να κάνουμε. Έστω με αφορμή αυτό το αδιέξοδο να μπορέσουμε να βρούμε πια κάποιους σταθερούς κανόνες. Να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που με αυστηρό τρόπο θα ακολουθούμε το παράδειγμα των συμβασιούχων, την πρακτική των συμβασιούχων, και να βάλουμε πλέον έτσι, να έχουμε μια ορθολογική προσέγγιση. Δεν είχαμε λοιπόν πει στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, διότι αυτοί δεν είναι πάνω από 24 μήνες περισσότεροι. Δεν είναι. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, θα το δούμε στην συνολική ρύθμιση. Έχετε παρατείνει από τους 24 άλλο ένα χρόνο? Όχι, κύριε. Βεβαίως. Λάθος κάνει. Ετήσια παράταση. Λάθος. Μην σας διαβάζω τώρα τους νόμους που έχουν εισηγηθεί. Όχι εσείς, κύριε Σπολιανή. Έχουν υπάρξει δύο παρατάσεις. Του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Βεναρδάκη. Το λέτε. Δύο παρατάσεις. Παρατάσεις. Άρα λοιπόν, αυτό μάξιμου μας κάνει 3-8-24. Μα δεν χρειαζόντουσαν οι παρατάσεις. Επιτρέπεται από το προεδρικό διάταγμα το 24ο, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Όχι, λάθος κάνετε. Όχι. Δεν το ξέρετε καλά. Διότι το καθεστώς... Πολλά πράγματα δεν μπορώ να μην ξέρω καλά, αλλά αυτό. Δεν σας υποτιμώ, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες. Έκριτες δημοσιογράφος είσαστε. Και εγώ δεν τα ήξερα πριν πάω. Παρακολουθώ πολλά χρόνια. Έκανα ρεπορτάζ δημόσιας διοίκησης για μια δεκαετία τουλάχιστον. Ωραία. Και πρέπει να σας πω ότι τα ξέρω καλά. Να σας εξηγήσω πώς γίνεται λοιπόν αυτό. Η πάγια πρακτική ποια ήταν? Ότι πηγαίνουν στο ΑΣΕΠ και προκυρήσουν 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Μετά πήγαινες 4 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας και δεν είχες την επόμενη φορά δυνατότητα να ξανασυμμετάσχεις. Μέσω από αυτής της διαδικασίας αυτοί οι άνθρωποι προσληφθήκαν. Χρειαζόσουν 4 μήνες διακοπή μόνο. Τέλος πάντων, είναι λεπτομέρειες, δεν θέλω να μπερδεύσω τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι όμως πολύ συγκεκριμένο. Εγώ έβαλα πραγματικά κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια αντιποιωτικά κριτήρια τα οποία διαφοροποιούν μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πάρα πολλά χρόνια και εδώ πρέπει να καθίσουμε όλοι και να δούμε τι γίνεται πάνω σε αυτή την κουβέντα που περιγράφω. Η ουσία είναι ότι λέγατε πάντω ότι όλοι θα γίνουν αρρώστοι του χρόνου. Και τώρα δεν θα γίνει. Διάστημα και με την ΚΕΔΕ, ούτως ώστε μια και είναι η πλέον. Αυτό δεν αφορά μόνο την ΚΕΔΕ. Αυτή αφορά ως ένα βαθμό την ΚΕΔΕ. Γιατί πάλι μιλάμε για το σύνολο των συμβασιούχων. Εγώ την έχω απευθύνει αυτή την πρόσκληση και προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προς το ΠΑΣΟΚ και θα τους καλέσουμε
Και όλα τα κόμματα. Θα τους καλέσουμε, θα δημορφοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Δεν θα ήταν πιο εύκολο αν αυτή η διαδικασία όμως είχε ξεκινήσει από τα κάτω, να το πω έτσι λαϊκά, ούτως ώστε να έρθει ως πρόταση από τα κάτω μέσα από τους πλέον αρμόδιους φορείς. Από τα κάτω έχει ξεκινήσει, ως πραγματική ανάγκη, από τα κάτω. Εγώ έχω δει δεκάδες σωματεία συμβασιούχων. Όλες αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων τις έχω συναντήσει. Έχουν έρθει με τους δικηγόρους τους, με τα αιτήματά τους. Έχουμε συνδιαμορφώσει την λογική της πρότασής μας. Μαζί τους θα πάμε. Και εδώ πλέον θα δούμε εάν τελικά ισχύει όλο αυτό το παραμύθι περί στρατιών, ας πούμε, νέων στρατών, ας πούμε, και στρατευμάτων κομματικών κτλ. Για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε 2,5 χρόνια. Οι άνθρωποι δουλεύουν 15. Βασίλης Κουλής, δηλαδή, σας όσο και να... αυτό. Δεν σας κάνουμε κριτική γι' αυτό. Όχι εσείς. Πάμε και στο Βασίλη Κουλή. Δεν απαντώ, κύριε Κουτάξη, σας. Άλλο τους είπατε και άλλο θα γίνει στο τέλος. Γι' αυτό γίνεται κριτική. Δεν είπα στους συγκεκριμένους και αυτό δεν έχει βρεθεί ούτε ένας που να μου το καταμαρτυρήσει. Ούτε ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, ούτε οι ίδιοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Λοιπόν.